Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Καλώς ήρθατε για ακόμα ένα βράδυ στην οικονομική μας εκπομπή. Απόψε θα μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις στην εφορία και στο ΤΕΒΕ που μπορείτε να κάνετε από την εβδομάδα που ξεκινάει, καθώς επίσης θα κάνουμε μία πρώτη είσοδο στις φορολογικές δηλώσεις του 2015. Στο τέλος της εκπομπής θα δείτε τα στοιχεία του σταθμού μας, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις που θέλετε να μας κάνετε. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και απόψε. Ξεκινάμε λοιπόν με την ρύθμιση των 100 δόσεων, έτσι όπως την ξέρει ο πολλής κόσμος. Είναι ένα θέμα που ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς. Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κυρία Κατερίνα Σαβαΐδου, σε συνέχεια του νόμου 4321 του 2015, όπως αυτός το τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει, ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους, στους χρήστες του TaxisNet, η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης ρύθμισης για την πνευματική πληρωμή λήξη πρόθεσμων χρεών κάθε είδους φόρου έως και 100 δόσεις. Άνοιξε λοιπόν το σύστημα, μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις μας μέχρι και 100 δόσεις. Περιμέναμε να ανοίξει την Παρασκευή, άνοιξε μέσα στο Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα, από αύριο μπορείτε να κάνετε την ρύθμιση που θέλετε. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να δουν συγκεντρωτικά το συνολικό υπόλοιπο λήξη πρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης έως και την 1η Μαρτίου του 2015, όπου εκεί η ένταξη είναι υποχρεωτική. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα να δούμε το συνολικό υπόλοιπο λήξη πρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης μετά την 1η Μαρτίου του 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι και 31 Δεκάτου του 2014. Μπορείτε δηλαδή να δείτε και τα ποσά που είχατε εκτός ρύθμισης, της προηγούμενης ρύθμισης, και μιλάμε για τα ποσά που έχουν εκδοθεί μέχρι και 31 Δεκάτου του 2014. Τέλος, μπορούμε να δούμε το συνολικό υπόλοιπο μη λήξη πρόθεσμων δόσεων οφειλών εκτός ρύθμισης μετά την 1η Μαρτίου του 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις έως και 31 Δεκάτου του 2014. Επίσης, μπορούμε να δούμε και το συνολικό υπόλοιπο λήξη πρόθεσμων δόσεων έως και την 1η Μαρτίου του 2015 ή και δόσεων οφειλών μετά την 1η Μαρτίου του 2015, που αφορούν σε υποχρεώσεις μέχρι 31 Δεκάτου του 2014 και τελούν σε αναστολή πληρωμής. Με την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής της ρυθμιζόμενης οφειλής ποσοστού του συνόλου ή μέρος αυτού, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλεγεί των πρόσθετων φόρων ή τελών του προηγούμενου νόμου. Επιπλέον, εντάσσεται για πρώτη φορά και προαιρετικά η έννοια της προκαταβολής ποσού τουλάχιστον δεκαπλασίου της ελάχιστης δόσης, δηλαδή 100 ή και 200 ευρώ, και χορηγείται στον οφειλέτη ισόπωση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Ουσιαστικά, τι μας λέει εδώ ο νόμος, να το πούμε απλά. Κάνετε τη ρύθμιση έως και 100 δόσεις και αν θέλετε να βάλετε να προπληρώσετε κάποιο ποσό, μπορείτε πλέον να το κάνετε, γιατί με την παλιά ρύθμιση δεν γινόταν. Καθώς επίσης, αν βάλετε ένα ποσό, παραδείγματος χάρη χρωστάτε 5.000 ευρώ, βάζετε τα 2.000, έχετε 100% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις των 2.000 ευρώ που θα βάλετε κατευθείαν με τη ρύθμιση, στην αρχή της ρύθμισης, οπότε γλιτώνετε αυτό το μεγάλο ποσό των προσαυξήσεων. Μετά την ελαστικοποίηση του προγράμματος ρύθμισης, ο φορολογούμενος μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του, στην οποία αναγράφεται η ταυτότητα ρυθμιζόμενης οφειλής και να την προσκομίσει σε οποιαδήποτε τράπεζα ή και στα ΕΛΤΑ, ώστε να πληρώσει το ποσό της προκαταβολής ή της πρώτης δόσης στην οριζόμενη προθεσμία για την επικύρωση της ρύθμισής του ή την αποπληρωμή επόμενων δόσεων. Ουσιαστικά, πρέπει να πληρώσετε μέσα στην ημερομηνία που θα βγάλει το σύστημα, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί και η αίτηση για ρύθμιση. Έτσι μπαίνετε και στη ρύθμιση ουσιαστικά, πληρώνοντας είτε την προκαταβολή είτε την πρώτη δόση στην ημερομηνία
που σας βγάζει το σύστημα. Στην επιλογή στοιχεία πληρωμών της εφαρμογής προσωποποιημένη πληροφόρηση του TaxNet, μέσα στο TaxNet πάτε στο πεδίο προσωποποιημένη πληροφόρηση. Εκεί λοιπόν θα εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμών όπως αυτά έχουν αποσταλεί από τις συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Οικονομικών Τράπεζες και βεβαίως και τα ΕΛΤΑ. Εκεί λοιπόν, εφόσον κάνετε τις πληρωμές σας, θα μπορείτε να βλέπετε πότε πληρώσατε και αν όντως εμφανίζονται οι πληρωμές μέσα στο σύστημα. Πέρα όμως από την εφορία, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ρύθμιση και στο ΤΕΒΕ από την Δευτέρα στις 20 του μήνα, όπου εκεί άνοιξε το σύστημα ηλεκτρονικά. Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΤΕΒΕ. Από τη Δευτέρα 20 Απριλίου, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕ θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ρύθμισης οφειλών για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ. Αν λοιπόν έχετε οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ, δεν χρειάζεται να πάτε από τον ΟΑΕ. Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την δήλωση. Μιλάμε για την ιστοσελίδα του ΟΑΕ, www.oae.gr, και μέχρι σήμερα, μας ανακοινώνει εδώ το ΤΕΒΕ, έχουν ρυθμίσει οφειλές έως και 32.000 οφειλέτες ύψους 1.230.185.000, έχει και κάποια ψηλά, δεν θα σας τα πω, 230.185.000. Είναι μεγάλο το ποσό και από αυτά έχουν εισπραχθεί τα 27.330.000. Τα συνολικά στοιχεία αφορούν το ΚΕΑΟ. Όσοι έχετε χρέη στο ΤΕΒΕ, ξέρετε το ΚΕΑΟ. Είναι ο οργανισμός στον οποίο ουσιαστικά μεταβαίνουν τα χρέη του καθενός επαγγελματία εκεί, και ο ΚΕΑΟ πλέον είναι υπόχρεος να ζητήσει από σας την πληρωμή του. Καθώς λοιπόν τα στοιχεία αυτά αφορούν λοιπόν τον ΚΕΑΟ, καθώς και τους οφειλέτες του ΙΚΑ ΕΤΕΑ, του ΟΑΕ και του ΕΤΕΑ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία για τις 17 Τετάρτου του 2015 για οφειλέτες του ΕΤΕΑ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Από το σύνολο των 32.000 αποφάσεων ρύθμισης, οι 3.000 αφορούν αιτήσεις για τη ρύθμιση που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ρύθμιση οφειλών. Είναι λοιπόν ευκαιρία από τη Δευτέρα, από αύριο ουσιαστικά, αν θέλετε, να μπείτε στο σύστημα και να ρυθμίσετε τις οφειλές σας και στο ΤΕΔΕ. Βγήκαν και κάποια στατιστικά στοιχεία από τον ΟΑΕ που αφορούν τους ανέργους και καλό είναι έτσι να έχουμε μια πλήρη εικόνα τι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι, μιας και δυστυχώς αφορά πολλά σπίτια. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ανήλθε σε 864.000 άτομα. Από αυτά, οι 461.000, ποσοστό δηλαδή 53% στο περίπου, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 403.000, ποσοστό 46% είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 346.000 είναι άνδρες, δηλαδή είναι το ποσοστό 40% περίπου, και οι 517 είναι γυναίκες, μιλάμε για ποσοστό κοντά στο 60%. Οι Έλληνες υπήκοοι στο σύνολό τους ανήλθαν στους 805.000, δηλαδή μιλάμε για το 93%, και βεβαίως άλλες 14.000 ήταν οι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό 1,6%, καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, 44.000 περίπου, ποσοστό 5,15% περίπου. Αυτά ήταν και τα στοιχεία από τον ΟΑΕΔ, τα στοιχεία της ανεργίας. Πάμε για το μήνα πάντα Φλεβάρι. Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που απασχολεί πολλούς από εσάς, γιατί υπάρχει μια αβεβαιότητα όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις. Είναι πρώτον πυλών και πρέπει σιγά σιγά να αναφερθούμε και εμείς από την πλευρά μας σε αυτό το θέμα. Έχουμε
κάποιες αλλαγές στο καινούριο έντυπο, δόθηκαν στην δημοσιότητα τα καινούργια έντυπα και έχουμε βρει 12 αλλαγές, τις οποίες θα κουβεντιάσουμε και βεβαίως θα κουβεντιάσουμε και σε άλλη εκπομπή. Απόψε θα κάνουμε μία πρώτη αναφορά. Η Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τρέχει τώρα τις διαδικασίες για να ξεκινήσει άμεσα η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θυμίζω, όπως σας είπα και πριν, ότι έχουν εκδοθεί τα νέα έντυπα στο βασικό έντυπο Ε1. Έχουν προσθεθεί τουλάχιστον 20 νέοι κωδικοί που αφορούν κυρίως εισοδήματα από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα. Ορισμένοι από τους νέους κωδικούς του τύπου Ε1 αφορούν στη φορολόγηση τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή, μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, υπεραξία από την μεταβίβαση τίτλων, όπως είναι μετοχές, ομόλογα, παράγωγα. Επίσης, αφορούν εισοδήματα από δικαιώματα, εισοδήματα από ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τις βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος στον τρόπο υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα του έτους 2014 και θα είναι η εξής. Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα χρήματα που δαπανήθηκαν το 2014 από τους φορολογούμενους για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο, ομολόγων και έντοκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών, θεωρούνται πλέον τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος. Πολύ σημαντική εξέλιξη και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον εξακολουθούν να θεωρούνται τεκμήρια προσδιορισμού εισοδήματος και οι δαπάνες των φυσικών προσώπων για αγορές αυτοκινήτων, για αγορές κινητών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών, για δωρεές και χορηγίες και για τη χορήγηση δανείων προς τα άλλα φυσικά πρόσωπα ή προς τις επιχειρήσεις. Ακόμα και μία πιστωτική κάρτα να έχετε και έχετε αποπληρώσει το σύνολο ή ένα ποσό, εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναφερθεί και αυτό στην φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που τα δηλούμενα εισοδήματα είναι χαμηλότερα των τεκμαρτών, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων. Ουσιαστικά ισχύει αυτό που ίσχυε και πέρυσι. Εάν έχετε λιγότερα ποσά, το κανονικό μας εισόδημα που βάζουμε στην τσέπη μας, τα χρήματα που παίρνουμε ουσιαστικά, είναι λιγότερο από τα τεκμήρια μας, σπίτι, αυτοκίνητο, τότε ουσιαστικά φορολογούμαστε ξανά με τα τεκμήρια. Φόρο απαλλαγές για όλους. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, η οποία είναι και θετική. Για όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα εφαρμόζονται οι φοροαπαλλαγές για τις ιδιωτικές δαπάνες, τα νοσήλια, τα φάρμακα, τις δωρεές και τη μείωση φόρου λόγω αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος δικαιούνται τη μείωση φόρου κατά 200 ευρώ λόγω αναπηρίας, τουλάχιστον η 67% και άνω, που είναι η κλίμακα, η κατηγορία στην οποία ανήκουν πολλοί ανάπηροι. Έχουν λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, είτε σε όποια κλίμακα φορολογητέα ανήκουν, να έχουν αυτή την έκπτωση των 200 ευρώ. Τη μείωση επίσης για ιατρικές δαπάνες, εφόσον οι ίδιοι τα εξαρτώμενα μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομιακής περίθαλψης, όπως οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες, τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών. Τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά την νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή και κατοίκον, τη δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων όπως ακουστικά βαρικοείας, γυαλιά, οράσεως, βηματοδότες. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα που φέτος μπαίνουν και μας παρέχουν αυτή τη μικρή
έκπτωση του 10% στην φορολογική δήλωση, όλα τα έξοδα αυτά της νοσοκομιακής και ιατρικής περίθαλψης. Έχουμε όμως μείωση και με τις δωρεές. Τη μείωση φόρου για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν τα 100 ευρώ. Για τη μείωση του φόρου φυσικού προσώπου λαμβάνονται υπόψη και η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία. Αν λοιπόν έχουμε κάνει οποιαδήποτε δωρεά και το σύνολό της φτάνει στα 100 ευρώ, δεν μιλάμε μόνο για μία απόδειξη. Μπορεί μέσα στον χρόνο να έχουμε δωρήσει από εδώ 30, σε έναν άλλο οργανισμό 40. Εάν όλο το σύνολο λοιπόν της δωρεάς φτάνει στα 100 ευρώ, έχουμε και την ανάλογη έκπτωση. Μηδενικά εισοδήματα και άνεργοι. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο που είναι άνεργος. Υπήρξαν πολλά προβλήματα πέρυσι, μιας και πολλοί άνεργοι έπρεπε, κάνοντας τη φορολογική δήλωση, να πληρώσουν και ένα μεγάλο ποσό, αν θεωρήσουμε ότι είναι και άνεργοι, για ποιο λόγο να πληρώσουν. Έτσι, αυτή ήταν και η νοοτροπία μέχρι και πέρυσι, όπου και οι αντιδράσεις πολλών ανθρώπων ήταν έντονες και ίσως και δικαιολογημένα. Έχουμε λοιπόν μία αλλαγή θετική και αυτή για τους ανέργους. Τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα προκύψουν φέτος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους φορολογούμενους δεν απέκτησαν καθόλου εισόδημα το 2014, όπως είναι οι άνεργοι, θα φορολογηθούν με κλίμακα φόρου των μισθωτών και των συνταξιούχων που προβλέπει αφορολόγητο έως και 9.500 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτών των περιπτώσεων στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν θα πληρώσουν φέτος καθόλου φόρο εισοδήματος, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που θα ληφθούν υπόψη για αυτούς δεν θα βγάζουν άθροισμα μεγαλύτερο των 9.500 ευρώ. Άρα, ουσιαστικά πιάνει τους ανέργους στο τεκμήριο, τα τεκμήρια διαβίωσης μέχρι και 9.500 το αφορολόγητο. Άρα, ουσιαστικά, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άνεργοι δεν θα αφορολογηθούν. Έχουμε τώρα τα εισοδήματα από τόκους και ακίνητα. Εξαιρούνται από τα ελάχιστα τεκμήρια διαβίωσης των 3.000 και των 5.000 ευρώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Μόνο από τόκους και ακίνητα. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2014, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη κατά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν. Με τη ρύθμιση αυτή ευνοούνται πολλοί φορολογούμενοι που το 2014 εισέπραξαν χαμηλά εισοδήματα και θα καλούνται φέτος να πληρώσουν σημαντικά ποσά φόρου βάσει τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι αυτοί, λόγω των πολύ χαμηλών πραγματικών εισοδημάτων τους, θα φορολογούνταν βάσει τεκμηρίων διαβίωσης ως έχοντες εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα πλήρωναν φόρο 26% επί των τεκμαρτών εισοδημάτων. Πισίνες. Στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης έχει προσθεθεί ένας νέος κωδικός στον πίνακα 5 των τεκμηρίων, στον οποίο θα αναγράφεται οι μήνες κυριότητας της πισίνας. Πισίνα είναι πλέον επισήμως τεκμήριο, με την έννοια ότι έχει δικό της κουτάκι, όπου εκεί θα αναγράφουμε και τους μήνες, τους μήνες κυριότητας της πισίνας. Οπότε εκεί πλέον θα έχουμε ένα πρόσθετο, όσοι έχουν πισίνες, θα έχουμε ένα πρόσθετο τεκμήριο διαβίωσης. Τεκμήριο ουσιαστικά. Μισθωτοί με μπλοκάκι. Ένα θέμα πάλι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί πολλοί είναι μισθωτοί, παρόλα αυτά είναι και επαγγελματίες. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν και μπλοκάκι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτούς. Εάν ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μπλοκάκι, θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών συνταξιούχων. Στην περίπτωση όμως που ο φορολογούμενος είναι μισθωτός και παράλληλα ενισχύει το εισόδημά του με έσοδα από μπλοκάκι, τότε τα έσοδα από μπλοκάκι θα φορολογηθούν με 26% από το πρώτο ευρώ. Όσοι μισθωτοί έχουν εισοδήματα μόνο από μπλοκάκια, θα συνεχίσουν να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εάν καλύπτουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Με έγγραφη σύμβαση, να έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία εργάζονται
και βεβαίως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία εργάζονται δεν, να μην υπερβαίνουν τα 3 σε αριθμό, να είναι περισσότερα των, αν είναι τώρα περισσότερα των 3, τότε το 75% του εισοδήματος πρέπει να προέρχεται τουλάχιστον από έναν. Επίσης, δεν πρέπει να διεξάγουν εμπορική δραστηριότητα και η επαγγελματική εγκατάσταση να ταυτίζεται. Έχουμε τώρα ακόμα ένα θέμα, είναι η τόκη καταθέσεων εξωτερικού. Όσοι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδος διατηρούν κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού και εισπράττουν τόκους καταθέσεων, δεν χρειάζεται να πάνε στην εφορία τους για να υποβάλουν την δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα τόκων. Θα περιλαμβάνουν τους τόκους καταθέσεως στην δήλωσή τους και στο βαθμό που δεν τους έχουν εισάγει στην Ελλάδα μέσω κάποιας τράπεζας, θα πληρώσουν το φόρο 15% επί των τόκων και με την εκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα εμφανιστεί αυτός ο φόρος. Ακόμα ένα θέμα είναι οι αγρότες. Είναι πολλά τα θέματα. Φέτος έχουμε, όπως σας είπα, πολλές αλλαγές στην φορολογική δήλωση και είναι λογικό να προσπαθούμε να πούμε όσο γίνεται σε πολύ κόσμο αυτές τις αλλαγές που έχουν υπάρξει. Οι αγρότες, λοιπόν, ακόμα ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς πλέον τηρούν επαγγελματικά βιβλία Β' κατηγορίας. Ακόμα μία περίπτωση η οποία θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αγρότες. Το φορολογητέο εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων για το έτος 2014 θα προσδιοριστεί με λογιστικό τρόπο, δηλαδή με την αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών τους από τα ακαθάριστα έσοδά τους και θα φορολογηθεί με 13% από το πρώτο ευρώ. Ουσιαστικά, εάν έχετε κέρδη, έσοδα μείον έξοδα, είναι απλά τα πράγματα, εάν έχετε κέρδη, φορολογήστε με 13% στο κέρδος σας. Οι αγρότες που θα δηλώσουν ζημιά ή μηδενικό ή πολύ χαμηλό φορολογητέο εισόδημα θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως είναι η κατοικία και το αυτοκίνητά σας, και στις περιπτώσεις που αγρότες τα τεκμήρια των αγροτών θα προκύψουν με βάση, ουσιαστικά, μάλλον να το πω διαφορετικά, στις περιπτώσεις που αγρότες, τα τεκμαρτά τους εισοδήματα θα προκύψουν με βάση τα τεκμήρια, θα φορολογηθούν με 13% από το πρώτο ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι αγρότες φορολογούνται με 13%. Εισοδήματα από ενοίκια. Ένα ακόμα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, μιας και αυτοί που έχουν εισόδημα από ενοίκια έχουν και ακίνητα, επλήγησαν μέσα στο 2014 με τον ένφια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την φορολογική δήλωση. Αυξήθηκε από 10% σε 11% ο συντελεστής φορολόγησης για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από ακίνητα. Επίσης, καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος που επιβαλόταν με συντελεστή 1,5% στα εισοδήματα τα οποία προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών μέχρι 300 τετραγωνικά και με συντελεστή 3% στα εισοδήματα που προέρχονταν από εκμισθώσεις κατοικιών άνω των 300 τετραγωνικών ή από εκμισθώσεις κτισμάτων επαγγελματικής στέγης. Εάν το ετήσιο εισόδημα ενός φορολογούμενου προέρχεται από ακίνητα στο σύνολό του ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, κατά ποσοστό άνω δηλαδή του 50%, τότε εφόσον τα τεκμήρια διαβίωσης ή και τυχόν τεκμαρτές δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζουν εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος, το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα φορολογείται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Ξέρω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Εάν ουσιαστικά το ετήσιο εισόδημα που προέρχεται από τα ακίνητά σας είναι 50% και άνω στο σύνολο, δηλαδή το κύριο ουσιαστικά εισόδημά σας οφείλεται στα ενοίκια που εισπράτετε, τότε θα φορολογηθείτε με 26% από το πρώτο ευρώ. Μικρομεσαίοι.
Ακόμα ένα θέμα αφορά πάρα πολλούς από εσάς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταργήθηκε η διαδικασία αυτοελέγχου ή αυτοπεραίωσης με την οποία περαίωναν αυτόματα στις ανεξέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ οι εμπορικές επιχειρήσεις με τις ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 150.000 ευρώ. Ουσιαστικά, τι γινόταν εδώ, κάνοντας την φορολογική δήλωση κάθε χρόνο, καθώς επίσης και το ε3 που αφορά τους επαγγελματίες, υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε περαίωση. Κάνοντας την περαίωση, ουσιαστικά δεν περνούσαμε από έλεγχο της εφορίας. Αυτό πλέον καταργείται. Αν και σε αυτό το σημείο να πω ότι στον πρόσφατο νόμο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, τον 4321 του 2015, εκτός των άλλων υπάρχει και μια διάταξη που αφορά όλους αυτούς που δεν εκπλήρωσαν εκπρόθεσμα κάποια φορολογική τους υποχρέωση για περιόδους μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 2014. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να κάνουμε περαίωση σε αυτό το νόμο και εδώ υπάρχει μια ουσιαστικά μια ασάφεια, μια σύγχυση. Περιμένουμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Τώρα, για τέλος, σας άφησα τις αποδείξεις. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ συμβαίνει σε κάθε έναν από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Έχουμε έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Θα πρέπει όμως να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού τους εισοδήματος. Ουσιαστικά λοιπόν φέτος οι αποδείξεις που θα πρέπει να βάλουμε θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% αντίστοιχα με το ποσό που δηλώνουμε θα δηλώσουμε στη φορολογική μας δήλωση. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Στην οθόνη σας βλέπετε τα τηλέφωνα του σταθμού μας, το τηλέφωνο του σταθμού μας καθώς επίσης και το email μας. Μπορείτε λοιπόν να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2621 081 100 από τις εργάσιμες ημέρες, καθημερινά δηλαδή ουσιαστικά, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ για να μας θέσετε τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας και κάποιο θέμα ίσως που θέλετε να συζητήσουμε και να αναφερθούμε σε αυτό και δεν το έχετε ακούσει από μας ακόμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων του Κόσμος TV. Από μένα, καλό σας βράδυ.